Γερή ένεση ρευστότητα φαίνεται πω έφερε στα ταμεία του Δημοσίου η ρύθμιση εξπρές με έσοδα μόνο την πρώτη μέρα 50 εκατομμύρια ευρώ. Κάθε φυλή πολίτη ή επιχείρηση προς τη φορολογική διοίκηση έχει δύο σκέλη. Τη βασική οφειλή και τις προσαυξήσεις. Η βασική οφειλή είναι η οφειλή με την οποία βεβαιώθηκε το ποσό όταν βεβαιώθηκε και όποιο έτος και όποιο μήνα στο παρελθόν βεβαιώθηκε και εφόσον δεν πληρώθηκε πρόθεσμα, έκτοτε τρέχουν τόκοι ουσιαστικά και προσαυξήσεις επί του ποσού αυτού. Αυτό λοιπόν το ποσό των τόκων και των προσαυξήσεων, το οποίο όποιος μπορεί να καταλάβει είναι μεγάλο όσο πιο παλιά είναι η βεβαιωμένη οφειλή, αυτά τα ποσά έχουν ουσιαστικά ενδιαφέρον. Μέχρι το μεσημέρι της Δευτέρας, 130.000 οφειλέτες επισκέφθηκαν το Taxisnet για να ενημερωθούν. Ένα δεύτερο καλό που έχει αυτή η express ρύθμιση είναι ότι μπορείς να επιλέξεις. Αυτό που σας είπα προηγουμένως, υπάρχουν βεβαιωθέντα ποσά κατά διαστήματα. Στην άλλη ρύθμιση, τη μεγάλη, αυτά θα θρηστούν. Σε αυτή τη ρύθμιση μπορείς να επιλέξεις έτσι, να τραβήξεις μέσα από την κατάσταση των βεβαιωθέντων ποσών των οφειλών, να επιλέξεις κάποιες οφειλές και να κάνεις αυτές τη ρύθμιση. Για παράδειγμα, εάν πας μια οφειλή 10.000 και έχει προσάυξηση 5, 15, σύνολο 15, εάν εξοβληθεί όλο το βεβαιωθέν ποσό, όλες τις προσαυξήσεις διαγράφονται. Από εκεί και πέρα πάμε αναλογικά. Εάν καταβάλουμε τις 5.000 του βεβαιωθέντες ποσού, σημαίνει ότι καταβάλουμε το 50%, άρα και οι προσαυξήσεις μειώνονται κατά 50%. Οι περισσότεροι πάντως φαίνεται πως περιμένουν τη ρύθμιση των 100 δόσεων. 100 δόσεων, έχει, αυτή πριν από τη ρύθμιση σου δίνει τη δυνατότητα να καταβάλεις μέχρι το δεκαπλάσιο της δόσης που έχεις επιλέξει και αυτόματα κάνεις εκεί όσα δόσεις, 100% ζήνονται και οι προσαυξήσεις. Ακούμε ότι υπάρχει ενδιαφέρον, ωστόσο δεν είναι πολύ μεγάλο, γιατί περισσότεροι περιμένουν αυτές τις 100. Εντάξει, τώρα, κακά τα ψέματα, αυτή η ρύθμιση, όταν σου λέει χρωστάς 10.000 και έχεις και 10.000 προσαυξήσεις, ναι μεν είναι πολύ καλό το να πάρεις να σβήσεις τα 10.000, πρέπει να τα βρεις όμως κιόλας. Αυτά τα 10.000 που ίσως άλλοι δεν τα έχουν, ίσως οι τράπεζες δεν μπορούν να τα δώσουν κλπ. Ναι, μεν το βλέπεις το αγαθό, αλλά δεν μπορείς να το αποκτήσεις.